εξέφρασε ο εκπρόσωπος των εκτελονιστών Παντελής Χριστοδούλου. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε έχει δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε ότι το λιμάνι Λεμεσού βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέφερε πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχει, σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθούν δυσμενείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσακής. Πρέπει να επιληθεί το θέμα με την παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη, είπε, επειδή η οικονομία βρίσκεται λίγο πριν από την καταστροφή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι επεσήμαναν πως η Μπάλα βρίσκεται πλέον στους μεταφορείς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Δυσσή, πρόδρομος Προδρόμου, δήλωσε στο Τρίτο ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Δυσσή και προνοεί ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι αρμόδιο για τα θέματα εορτασμών στα σχολεία, αποτελούσε θέση του κόμματος πριν ξεσπάσει η αντιπαράθεση με αφορμή την ψήφιση της τροπολογίας του ΕΛΑΜ για υπόμνηση του ενωτικού δημοψηφίσματος στα σχολεία. Ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι δεν είναι δουλειά των βουλευτών και των κομμάτων τα θέματα που αφορούν τους εορτασμούς στα σχολεία. Η κατάθεση της πρότασης του Δυσσή, είπε, δεν έγινε για να ο Μουσταφάκη Τζι, ο οποίος πρόσθεσε, θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Προδρόμου μίλησε για εξίσωση των δύο ηγετών από πλευράς του ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, όπως και τη δήλωση περί πολιτικής σχιζοφρένειας, αναφορικά με την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας από τη Βουλή. Οι αντιδράσεις του ΑΚΕΛ, είπε, έγιναν πριν ακόμη αντιδράσει η τουρκοκυπριακή πλευρά και διερωτήθηκε αν το ΑΚΕΛ θυμάται σε ποια πλευρά βρίσκεται. Μιλώντας επίσης στο Τρίτο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι το κόμμα του προειδοποίησε ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις, όμως δεν εισακούστηκε. Απέρριψε ότι ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ που προκάλεσε την αντίδραση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, λέγοντας ότι πριν ακόμη τοποθετηθεί το ΑΚΕΛ, οι αναφορές ήταν έντονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Λουκαΐδης κατηγόρησε τον Δυσσή ότι καθόρισε την στάση του με μικροκομματικές σκοπιμότητες εν ώψη εκλογών. Ακούστηκε στη Βουλή, είπε, ότι ο Δυσσή με την αποχή ήθελε να καλύψει και τους εθνικόφρονες που υπάρχουν στους κόλπους του. Η ψήφιση της τροπολογίας του ΕΛΑΜ, είπε, των νοσταλγών της Ένωσης, της ΕΟΚΑ Β' και του Γρυβισμού, ήταν λαθασμένη ενέργεια και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να διαφοροποιήσει τη θέση του. Σημείωσε ωστόσο ότι η αντίδραση του Μουσταφά Κιτζή ήταν υπερβολική και απαράδεκτη και ότι με τη στάση του έριξε λάδι στη φωτιά. Αναφορικά με την πρόταση του Δυσσή, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι το ΑΚΕΛ θα την μελετήσει, προσθέτοντας ότι η επιθυμία του είναι να διευκολύνει με κάθε τρόπο την επαναφορά της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού στις Ράγες. Έναν ήπιο 3 ετών έχασε τη ζωή του και 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πόλη Βανσερχίρ, στην επαρχία Σανλιούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η έκρηξη σημειώθηκε έξω από συγκρότημα κατοικιών, δικαστών και εισαγγελέων. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια κτηρίων. Οι αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Από κάμερες ασφαλείας των κτηρίων καταγράφηκε τα χαράματα αυτοκίνητο να σταθμεύει έξω από το συγκρότημα κατοικιών. Ο οδηγός, ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων, φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να απομακρύνεται. Μερικά λεπτά αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης προς το παρόν, ωστόσο υποψίες στρέφονται και πάλι στο ΠΚΚ. Τα ηγετικά στελέχη του Ισλαμικού κράτους έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη Ράκα, την πρωτεύουσα της οργάνωσης στη Συρία, λόγω της προέλασης της Αραβοκουρδικής Συμμαχίας που στηρίζεται από το Διεθνή Συνασπισμό κατά των Τζιχαδιστών. Την ανακοίνωση εξέδωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο, προσθέτοντας ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη των Τζιχαδιστών προφανώς έχουν αντιληφθεί ότι πλησιάζει το τέλος του στη Ράκα και προσθέτει ότι πρόκειται για μια πολύ οργανωμένη, πολύ τακτική υποχώρηση. Η Μοσούλη στο Ιράκ και η Ράκα της Συρίας είναι οι δύο μεγάλοι στόχοι του διεθνούς συνασπισμού. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η Αραβοκουρδική Συμμαχία, ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου την επιχείρησή τους για την ανακατάληψη της Ράκα. Αρχικός στόχος είναι να απομονώσουν την πόλη, αποκόπτοντας όλες τις διόδους πρόσβαση σε αυτή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ο στόχος αυτός έχει σχεδόν επιτευχθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι οι τζιχαντιστές έχουν πλέον μόνο μία διόδο διαφυγή στα νοτιοανατολικά της πόλης. Χρηματικό ποσό 110.000 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από διαμέρισμα στη Γερμανσόγια και περιουσία αξίας περίπου 15.000 ευρώ από κατοικία στη μέσα γειτονιά. Η διάρρηξη στο διαμέρισμα που ανήκει σε Κύπριο Συριακής καταγωγής σημειώθηκε χθες. Όπως κατήγγειλε, άγνωστοι εισήλθαν στο διαμέρισμά του και άρπαξαν τσαντάκι το οποίο βρισκόταν σε ερμάρι του σπιτιού και το οποίο περιείχε 110.000 ευρώ και 500 δολάρια σε μετρητά. Εξάλλου, όπως κατήγγειλε, άνδρας 64 ετών, άγνωστοι εισήλθαν εντός της κατοικίας του στη μέσα γειτονιά και άρπαξαν περιουσία αξίας πέραν των 15.000 ευρώ.
Και στο ποδόσφαιρο, με τρεις αναμετρήσεις, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν λίγες ελαφρές βροχές, κυρίως στα δυτικά, ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή, κυρίως στα νοτιοδυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και στους 0 στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Καλό απόγευμα.